Πάμε στο Βασίλη Τσεκούρα γιατί υπάρχουν πρόστιμα και για φορολογικές παραβάσεις, φορολογικές παραβάσεις που διαπιστώθηκαν στη Μύκονο, Βασίλη. Ναι, έχει εστιάσει όπως φαίνεται η εφορία στη Μύκονο. Έχουν κλείσει 7 επιχειρήσεις τα τελευταία 24 ώρα, Γιάννη. Τι έκαναν τώρα. Με παράνομο λογισμικό ε, έβγαζαν τι ναι μεν αποδείξεις, τις έπαιρναν δηλαδή ο καταναλωτή στα χέρια του, αλλά στη συνέχεια με αυτό το λογισμικό τι ε, τις εξαφάνισαν από το σύστημα. Άρα ναι. τις έκρυβαν από την εφορία. Υπήρχαν φυσικά και επιχειρήσει που εξέδαιναν ένα δελτίο παραγγελία. Ε, στην ναι. ουσία, μοιάζει με απόδειξη, αλλά δεν είναι. Και επίση, να σου πω ότι οι ίδιε επιχειρήσει, όπω λένε από την άδε ε, στη συνέχεια, ε, κάποιοι πλήρωναν ακόμα και με κάρτα, δεν φοβόντουσαν την εφορία που ξέρουν ότι είναι στην οίκονο. Εξαφάνιζαν λοιπόν και τα δελτίο παραγγελία και τι ε, ε, αποδείξει, παρότι ο, ο πελάτη πλήρωνε και με πιστοτική κάρτα που φαίνεται φυσικά στα στοιχεία της εταιρείας. Έχουν εξελίξει πολύ τη φοροδιαφυγή εκεί από ό,τι φαίνεται. Σε ευχαριστούμε Βασίλη.